Βρισκόμαστε στο φιλόξενο χώρο του Θεάτρου 104 στον Γκάζι για να συνομιλήσουμε με τη θεατρική ομάδα Ανδρομέδα, η οποία φέτος έχει ανεβάσει μια θεατρική παράσταση που έχει τον τίτλο «Γιατί τώρα», το οποίο βεβαίως τώρα είναι με ερωτηματικό και είναι σαφές, όπως θα δούμε και παρακάτω, και όσοι θα έρθουν να δουν την παράσταση, για ποιο λόγο ρωτάνε αυτοί και αυτές που έχουν συντελέσει την παράσταση, για ποιο λόγο ρωτάνε το «Γιατί τώρα». Πρόκειται για μια παράσταση η οποία έχει ως κεντρικό άξονα την γυναικεία κακοποίηση στο χώρο εργασίας και όχι μόνο σε αυτό. Δεν θέλω ωστόσο να μακρηγορήσω, άλλωστε υπάρχουν οι αρμόδιες για να μας μιλήσουν για την παράσταση που βεβαίως δεν είναι άλλες από τις πρωταγωνίστριες του έργου. Οπότε λοιπόν προχωράμε αμέσως στη συζήτηση με αυτές. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σκηνοθέτρια του έργου, την Αναστασία Τσούτσι, και να τη ρωτήσω λοιπόν για ποιο λόγο ρωτάτε «Γιατί τώρα»? Δεν ρωτάμε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει σημείο στίξης. Mm-hmm. Το σημείο στίξης μπορεί να το βάλει ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση. Οπότε για μας η σκέψη είναι να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ερώτηση. Δεν πρέπει να είναι ερώτηση. Δεν πρέπει να υπάρχει. Είστε μια θεατρική ομάδα που έχετε φτιάξει, θα έλεγα, μια παράδοση να ασχολείστε με θέματα κοινωνικά, τα οποία άλλωστε εκτός από την κοινωνική τους διάσταση έχουν και μια διάσταση επικαιρότητας. Πέρυσι, ας πούμε, είχατε ανεβάσει μια παράσταση η οποία είχε να κάνει με το διαδικτυακό έγκλημα. Φέτος επιλέγετε να ασχοληθείτε με την γυναικεία κακοποίηση. Γιατί φέτος, γιατί τώρα η γυναικεία κακοποίηση? Η ιδέα αυτή γεννήθηκε περίπου στην καραντίνα, όταν άρχισε το Me Too στην Ελλάδα. Οπότε, περνώντας τα χρόνια, σκεφτήκαμε να μιλήσουμε για κάτι για το οποίο θεωρούμε ότι δεν μιλάμε αρκετά συχνά, γιατί είναι πολύ δεδομένο το ότι η δουλειά μπορεί να είναι και δύσκολη ή πρέπει να κάνεις γερό στομάχι ή πώς θα μάθεις αλλιώς ή οτιδήποτε έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά αν είσαι γυναίκα που πρέπει να προσπαθήσεις 25 φορές παραπάνω σε έναν εργασιακό χώρο από το αν είσαι άντρας. Οπότε, επιτέλους, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για την κακοποίηση που μπορεί να έχουμε βιώσει όλοι ή μπορεί να βιώσουμε ή να ξέρουμε κάποιον που βιώνει στον εργασιακό χώρο. Για τις παράλογες απαιτήσεις, για τους παράλογους μισθούς, για τα παράλογα mail, για τις παράλογες ώρες τηλεφωνημάτων, για τον απαράδεκτο τρόπο, για τις απαράδεκτες απαιτήσεις, για όλα αυτά που συμβαίνουν χρόνια. Και να προσθέσω κιόλας ότι... Δεν θα το χαλάσω. Και να προσθέσω κιόλας ότι μπορεί μεν η παράσταση να ασχολείται κατά βάση για την κακοποίηση στο εργασιακό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται, το γιατί τώρα, και η θέση μας απέναντι σε αυτό, στο ότι ναι, πρέπει να σταματήσουμε να ρωτάμε γιατί τώρα. Το ερώτημα είναι γιατί συνέβη, όχι γιατί το θύμα επέλεξε να μιλήσει τώρα. Κάνει apply σε όλα τα θέματα που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Σε όλα τα είδη κακοποίησης. Οπότε είναι και με έναν τρόπο σαν να έχουμε πάρει όλο μας το ταξίδι μέχρι τώρα και να ερχόμαστε και να κουμπώνουμε στο ένα και τελευταίο τελικό ερώτημα, που είναι αυτό. Ωραία, ναι. Ναι, να πω κι εγώ ότι η σκέψη μας πίσω από αυτήν την παράσταση αρχικά ήταν να αναδείξουμε γενικότερα την ψυχολογία των θυμάτων κακοποίησης. Γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο οποιοδήποτε άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, δεν χρειάζεται να το προσδιορίσουμε καν. Δεν είναι εύκολο απαραίτητα ούτε να αναγνωρίσει το ότι αυτό που του συμβαίνει εκείνη την ώρα είναι όντως κακοποίηση, ή επίσης το να πει ναι, εντάξει, είναι, αλλά τι να κάνω, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι οι δουλειές. Είναι σκληρά τα πράγματα. Για να ανέλθεις πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Πέρα από τον εργασιακό τομέα, γενικότερα ότι υπάρχει μια κουλτούρα της βίας η οποία μας έχει γίνει κανονικότητα. Σαν να είναι το δεδομένο ότι πρέπει να ματώσεις για να κατορθώσεις κάτι. Ταυτόχρονα υπάρχει και το «δεν υπάρχει αξιοκρατία». Είναι όλο αυτό, και τότε που έσκασε το Me Too στην Ελλάδα, γενικότερα υπήρχε μια... όλοι ρωτούσανε τα θύματα, ας πούμε, ή όσους ανθρώπους μιλούσανε, ας μην το ορίσουμε, ότι γιατί το λες τώρα μετά από τόσο καιρό, και υπήρχε γενικά μια καχυποψία απέναντι σε αυτό. Οπότε εξού και έρχεται το ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι δημιουργείται το victim blaming που λέμε, δηλαδή στρέφεις τα φώτα σου, δηλαδή ρωτάς το θύμα αντί να ρωτάς το θήτη γιατί το έκανε, αντί να στρέψεις τους λόγους και τις αιτίες που
εγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος να ζήσει κάτι τέτοιο και τόλμησε να το πει αργότερα, όταν μπόρεσε. Έπρεπε να αναδείξουμε όλους τους λόγους του τι παθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι που δημιουργούνται φόβος, ενοχές, πάρα πολλά συναισθήματα που δεν τολμάει κάποιος άνθρωπος να μιλήσει απαραίτητα. Να διευκρινίσω ότι η συνέντευξη γυρίζεται αμέσως μετά την παράσταση. Γι' αυτό και οι πρωταγωνίστρες που βλέπετε, τις οποίες βεβαίως θα πρέπει να τις συστήσουμε, είναι η Φανή Γρίλη, η Ντίνα Κούκου και η σκηνοθέτρια με την οποία, απευθύνουμε την πρώτη ερώτηση, η Αναστασία Τσούτσι, είναι βαμμένες, έτσι είναι βαμμένες μέσα στην παράσταση. Οπότε όσοι και όσες θα παρακολουθήσετε την συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζετε πως είναι μια συνέντευξη η οποία είναι αμέσως μετά από μια παράσταση, οπότε υπάρχει και η ένταση και η ζωντάνια ταυτόχρονα του σφιγμού της παράστασης. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα, ας πούμε, παράδοξο στο σενάριο της παράστασής σας, το οποίο παράδοξο είναι το εξής. Είστε εργαζόμενες σε μια εταιρεία η οποία ασχολείται με φαινόμενα κακοποίησης. Ο επικεφαλής της εταιρείας είναι ένας άντρας, ο οποίος σας κακοποιεί. Για ποιο λόγο επιλέξατε στην παράσταση να μην εμφανίζετε τον άντρα και να τον παρουσιάζετε μόνο μέσα από διάφορα email, μέσα από διάφορα τηλέφωνα? Γιατί η βία δεν έχει πρόσωπο. Θα πω εγώ. Θα σας πει και η σκηνοθέτηση. Εγώ δεν το ρίξω, θα σας πω, γιατί έτσι είναι αγαπημένη μου επιλογή. Γιατί δεν υπάρχει ο χώρος να μιλήσει αυτή τη στιγμή. Αυτή η παράσταση γίνεται για τις επιζήσασες, για τους επιζώντες, ή βάλτε όποια κατάληξη χρειάζεται για το political correctness, ή για τα θύματα, όπως θεωρεί ο καθένας τον εαυτό του, δεν υπάρχει χώρος για τους θύτες. Άρα επιλέγετε να τον παρουσιάσετε μέσα από τη δική σας φωνή. Ναι. Ωστόσο όμως στο έργο υπάρχει και ένας άντρας, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος, εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας. Με αυτόν τι γίνεται? Γενικότερα μέσα από τη θέση του Όμηρου απέναντι σε όλο το σκηνικό το οποίο αντιμετωπίζει όταν μπαίνει μέσα σε αυτό το γραφείο και βλέπει τρεις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μια απόλυτη ιστερία. Χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί αρχικά, γιατί σιγά σιγά φτιάχνοντας το puzzle, είναι πρώτα απ' όλα όντως η θέση των ανθρώπων οι οποίοι επειδή έχουν βιώσει κακοποίηση και δεν έχουν καταφέρει ποτέ να έρθουν αντιμέτωποι με το τραύμα, αλλά απλά το έχουν κατοχωνιάσει πίσω-πίσω στην αποθήκη και έχουν κλείσει την πόρτα, πώς σταδιακά συσσωρεύοντας και άλλα πράγματα πάνω από αυτό το τραύμα, καταλήγουν να μην μπορούν να αντιδράσουν με τον οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από το να δείξουν δόντια, γιατί νιώθουν αδικημένοι. Και είναι λογικό συνέστημα. Είναι λογικό όταν έχεις κακοποιηθεί πάρα πολύ, έχεις πονέσει πάρα πολύ, δεν έχεις έρθει ποτέ να το αγκαλιάσεις αυτό το συνέστημα. Μετά, όταν βλέπεις τον άλλον να πηγαίνει να κάνει βηματάκια προς αυτή την κίνηση, να πεις κάτσε τώρα. Εσύ γιατί, εγώ, γιατί όχι. Εγώ δεν το έκανα. Άρα, όχι, εσύ θα υποφέρεις. Γιατί έτσι είναι, πρέπει να υποφέρουμε. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλαμε πάρα πολύ να υπογραμμίσουμε. Ότι η πατριαρχία με την οποία έχουμε μεγαλώσει όλοι θέλει τους άντρες από τα πρώτα τους βήματα να υπάρχει αυτό το ότι οι άντρες δεν κλαίνε, δεν πρέπει να αναφέρονται σαν κοριτσάκια και γενικότερα η επιβεβαίωσή τους σε αυτή την κοινωνία θα είναι ο ανδρισμός. Ο ανδρισμός, λοιπόν. Οπότε, βλέπουμε σε αυτό το έργο τον Όμηρο που έχει τη θέση του άνδρα, έχει την ανδρική ενέργεια να μεταβολίζει πολύ διαφορετικά το τραύμα. Να μην, δηλαδή, δεν θέλει ο ίδιος, ξέρει ότι αυτό που είχε νιώσει ήταν κακοποίηση, αλλά αν ποτέ παραδεχτεί στον εαυτό του ότι είναι κακοποίηση και ξέρεις κάτι, πρέπει να μιλήσω γι' αυτό ή κάτι να το κάνω, ή θα είναι σαν να έχει χάσει, γιατί η κοινωνία τον θέλει άντρα και σκληρό. Οπότε αναγκάζεται να δεχτεί ότι αυτό είναι το κανονικό και μιλάει και στους υπόλοιπους, στις κοπέλες, σαν να είναι αυτό το κακό. Και εσείς είστε τα κοριτσάκια που κάθονται και κλαίνε. Μέχρι που αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι ναι, συγγνώμη, γιατί απλά τα καταπίνω τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά ριζωμένο το πώς πρέπει να φέρονται και οι άντρες και στον εργασιακό τομέα. Και γενικότερα η πατριαρχία πόσο βαθιά ριζωμένη είναι στις συμπεριφορές και στα στερεότυπα και σε όλα αυτά, που δεν γινόταν να μην το εντάξουμε. Με αυτό που μου είπες, μου δίνεις την ευκαιρία να σας ρωτήσω το εξής. Η παράστασή σας είναι
Τουλάχιστον έτσι όπως την είδα εγώ, είναι δομημένη γύρω από πάρα πολλά δίπολα. Γιατί τώρα και όχι γιατί αύριο ή γιατί προχτές. Μπορώ, δεν μπορώ, ακούγεται πάρα πολύ συχνά. Είμαι δυνατή, είμαι αδύναμη. Ξέρω, δεν ξέρω, είναι επίσης μια φράση που ακούγεται. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στο σκηνικό το οποίο έχετε επιλέξει. Το σκηνικό είναι ένα ασπρόμαυρο σκηνικό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο χρώμα. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Καταρχάς θα ήθελα πριν μου πεις, να μου πεις και ποια έχει σχεδιάσει το σκηνικό, ποιος έχει σχεδιάσει τα σκηνικά και τα κουστούμια. Η σκηνογραφική επιμέλεια έχει γίνει από τη Σοφία Ρούβα, όπου είναι και το τέταρτο μέλος της θεατρικής ομάδας Ανδρομέδα, που απλώς δεν βρίσκεται φέτος μαζί μας σαν ηθοποιός. Ειρήνη Ρούμπη και Άννα Βράτιτς, οι συνεργάτριές της σε αυτή τη δουλειά. Και το ενδυματολογικό έχει επιμεληθεί η Φάνη Γρήλη. Πολύ ωραία. Τώρα εγώ, γιατί σίγουρα θα έχει και Αναστασία να πει πράγματα όσον αφορά την επιλογή των δίπολων αυτών. Εγώ το μόνο σχόλιο το οποίο έχω να κάνω είναι το ότι όταν μιλάμε για οριακές καταστάσεις, οι οριακές καταστάσεις φέρνουν οριακές καταστάσεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι το οποίο σε οθεί συναισθηματικά στα άκρα και να αναφερόμαστε σε μια γκρίζα ζώνη συναισθημάτων και καταστάσεων. Όταν βιώνεις κάτι το οποίο σε εξωθεί τόσο πολύ σε καταστάσεις εκτός της καθημερινότητάς σου, είσαι άσπρο μαύρο, είσαι χάλια, ή κλαίσεις, είσαι μες στα νεύρα, ή το αντιμετωπίζεις με μία απόλυτη, εντάξει δεν με νοιάζει, δεν τρέχει τίποτα, είτε όχι, μπαίνεις εντελώς μέσα σε αυτό. Να προσθέσω μόνο πριν πάρει το λόγο η Αναστασία, ότι γενικότερα η συναισθηματική κακοποίηση, το βασικό της όπλο είναι η ελαχιστοποίηση του συμβάντος, του οτιδήποτε. Δηλαδή, υπάρχει συνέχεια μία αμφιβολία. Είμαι δυνατός για να τα καταφέρω, δυνατή για να τα καταφέρω, όχι, είμαι αδύναμη. Ξέρω ότι αυτό ήταν κάνω κακοποίηση, όχι, δεν ξέρω, μπορεί να μην ήταν κακοποίηση και κάτι να έχω, μην έχω καταλάβει καλά. Είμαι υπερβολική, όχι, δεν είμαι υπερβολική. Υπάρχει συνέχεια αυτό το πράγμα και αυτό το δίπολο που λες είναι αυτό που πολλές φορές οθεί και τα θύματα να μην καταγγείλουν κάτι, γιατί και οι ίδιοι ακόμα δεν είναι αποφασισμένοι, γιατί δεν έχουν οι ίδιοι καταλάβει ακόμα το τι τους συμβαίνει. Και πάνω σε αυτό που είπες και πριν, που δεν είχαμε ανοίξει την κάμερα ακόμα, ούτως ή άλλως ο τρόπος που ζούμε είναι τα δίπολα. Όλη μας η κοινωνία και ο πολιτισμός και το σύστημα τα γουστάρει και πάρα πολύ τα δίπολα βέβαια, είναι ή καλό ή κακό. Ενώ ακόμα και αν πιάσουμε ένα άλλο θέμα, ας πούμε για την ομοφιλοφιλία, για την ΛΑΤΚΙ πλάς κοινότητα, είναι ή άντρας ή γυναίκα, όλα τα άλλα, τι είναι όλα αυτά. Είσαι ή καλός ή κακός. Και όπως έλεγε και ένα παλιό μου αφεντικό, όποιος μπορεί, όποιος δεν μπορεί να φύγει. Δεν είχε κάτι ενδιάμεσο και αν δεν μπορούσες όντως έφευγες ή σε έκανε να φύγεις. Αλλά και αυτό δεν είναι της παρούσης. Η ζωή μας είναι δίπολα και για τα δίπολα θα μιλήσουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν έχετε επιλέξει να ονομάσετε, μια και συζητάμε για τα ονόματα και τις έννοιες, για ποιο λόγο έχετε επιλέξει να ονομάσετε την εταιρεία Μέδουσα, ενώ τον επικεφαλής της εταιρείας, το οποίος είναι και προφανώς έχει τον κύριο ρόλο του κακοποιητή, τον ονομάζεται Κουκουμάφκα. Αυταπάντητο. Λοιπόν, όσον αφορά την επιλογή της ομάδας για το Μέδουσα, έχει να κάνει με το συσχετισμό που έχει γίνει πλέον με το σύμβολο της Μέδουσας, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα άτομα που έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση, αλλά πλέον χρησιμοποιείται και γενικότερα στο πλαίσιο της κακοποίησης σαν σύμβολο. Ένα αυτό όσον αφορά τη Μέδουσα. Τώρα το Κουκουμάφκα, εγώ δεν έχω να απαντήσω. Εγώ θέλω να πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για την Κουκουμάφκα. Εκεί που συζητούσαμε τέλος πάντων με τα κορίτσια για το κυπόσια, είχαμε μια συζήτηση που λέγαμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον εγώ το έχω βιώσει, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το αφεντικό, πολλές φορές χρησιμοποιούμε κάποια άλλη λέξη. Πού είναι το inside, ας πούμε. Γιατί ειδικά μέσα στην δουλειά δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πεις. Καμιά φορά υπάρχουν αυτά τα inside, ας πούμε, που δημιουργούν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους. Οπότε το συζητούσαμε και εκεί έρχεται η Αναστασία. Πάρτι. Πέφτουν τα πράγματα σήμερα, διαλύονται. Είναι η ενέργεια της παράστασης. Ναι, εκεί πέρα τέλος πάντων, εγώ για κάποιο λόγο από μικρή, δεν ξέρω γιατί, μαθαίνω περίεργες λέξεις, οι οποίες περισσότερες είναι πρισχές, οπότε δεν μπορώ να τις πω αυτή τη στιγμή. Αλλά ειλικρινά, μπορώ να πω τον καψοκαλύβα. Αυτό το. Ναι, δηλαδή. Το λένε κι άλλοι. Ναι,
αλλά ας πούμε στο δικό μου κύκλο δεν το λέγανε άλλοι και ξαφνικά πάω κάπου και λέω αυτός είναι καψοκαλύβας. Από Μπετόβλακας που είναι κάτι mainstream μέχρι καψοκαλύβας. Οπότε κάπου το πήρε ταυτί μου και μου θύμισε κουκουβάγια. Κάποιον που συνέχεια βλέπει και τα μάτια του είναι ανοιχτά και κάθεται εκεί σαν πεθαμένος αλλά αναπνέει και περιμένει να δει την κάθε σου κίνηση. Πώς το ψάχνα και το είπα μια μέρα στην πρόβα. Α, στο το πανοπτικό δηλαδή. Ναι. Πολύ ωραία. Και μια λοιπόν και λέμε για το πανοπτικό και για, το... και για τις εργασιακές σχέσεις. Η παράστασή σας δεν αφορά την κακοποίηση, την έμφυλη μόνο. Αφορά και μια έννοια η οποία είναι πλέον ευρύτερα γνωστή, αφορά το mobbing. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Περνάμε τη ζωή μας, όλοι οι άνθρωποι μετά την ενήλικη ζωή μας, οριακά θα έλεγα περισσότερο με τους συναδέλφους μας, παρά με τους φίλους μας. Λοιπόν, και πέρα από αυτό, οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να το θίξουμε, γιατί αν η ζωή μας, το περισσότερο μέρος της ζωής μας στην εργασία είναι με τους χειρότερους σας, με τις χειρότερες συνθήκες, δεν είναι ζωή σίγουρα αυτή. Αλλά και πέρα από αυτό, βλέπουμε ολοένα και περισσότερο γυναίκες που πραγματικά έχουν τόσους πολλούς ρόλους στην καθημερινότητα, εργαζόμενοι, μητέρα, σύζυγος, να καθαρίζει το σπίτι, είναι τόσο πολύ η ρόλη και βλέπουμε πάρα πολλές φορές τις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν καμία υποστήριξη από το κράτος, είτε αν έχουν παιδιά, είτε αν θέλουν να κάνουν παιδιά. Θέλουμε να είμαστε εργαζόμενες, αλλά θέλουμε να είμαστε εργαζόμενες με όλες τις στηρίξεις τις κρατικές που χρειάζεται για να μπορούμε να βιώνουμε μια καλή ζωή. Οπότε και αυτό θέλαμε οπωσδήποτε να θυχτεί. Και γενικότερα το κομμάτι του το ότι αυτό, την κανονικότητα του ότι έτσι είναι οι δουλειές. Αυτό, που δεν είναι έτσι οι δουλειές. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι οι δουλειές. Αυτό. Μια τελευταία ερώτηση, η οποία αφορά αυτό που είπες μόλις τώρα. Προς το τέλος της παράστασής σας, θίγεται την έννοια της δημοσιότητας και την έννοια και το πώς αυτή έχει να κάνει και πώς συνερτάται τέλος πάντων με τις έμφυλες σχέσεις. Υπάρχει ένα σημείο όπου ο επικεφαλής της μέδουσας είναι ενοχλημένος γιατί εσείς οι πρωταγωνίστριες που έχετε κάνει βεβαίως και όλη τη δουλειά όπως τέλος πάντων είναι καταγεγραμμένο το σενάριο έχετε αποκτήσει δημοσιότητα και αυτό τον ενοχλεί. Mm-hmm. Θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό γιατί η συνέντευξη άλλωστε είναι και κάτι δημόσιο. Ναι. Ισχύει. Εντάξει, είχαμε πάρα πολύ έντονο στο μυαλό μας μια ναρκισιστική προσωπικότητα. Άρα δεν χρειάζεται να επεκταθούμε ως προς το ιατρικό κομμάτι, αλλά είναι πάρα πολύ σύνηθες άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη θέση εξουσίας να μην δέχονται, δηλαδή να θέλουν να έχουν τον πλήρη έλεγχο έτσι ώστε να είναι πάντα αυτοί από πάνω, ό,τι και να γίνει. Οπότε όταν έρχεται κάποια προβολή ξαφνικά και βλέπεις ότι κάποιοι άνθρωποι αποκτάνε κάποιο κύρος, κάποια έγκλη από τη δημοσιότητα, να βγαίνει κατευθείαν η επίθεση ότι όχι, αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ήσουν μέχρι εδώ. Δεν θέλω να νιώσεις ξαφνικά ότι έχεις εξουσία. Δεν έχεις. Και θέλω αυτομάτως να στην αφαιρέσουν. Εξού, ας πούμε, και υπήρχε αυτή η αντίδραση στο έργο. Εγώ θα απαντήσω με μία τάκα που υπάρχει μέσα στο έργο που υπόνεται. Ακριβώς το σημείο στο οποίο μας ρωτάει και ο Όμηρος, ο τέταρτος παράστασης, το ωραίο εντάξει ρε κορίτσια και τι έγινε, δηλαδή αφού είχε κλείσει η υπόθεση, τι τον νοιάζει, τι βγήκατε και είπατε δεν θα επηρεάζατε κάπου. Και η ατάκα που υπόρεται είναι το ότι ναι, χέστηκε. Και χέστηκε γιατί τι πιστεύεις, πιστεύεις ότι αυτό που κάνει, αυτή τη δουλειά την κάνει για να προσφέρει. Όχι, δεν την κάνει για να προσφέρει, την κάνει για να νιώθει σημαντικός και χρήσιμος και για να έχει αυλή. Αν δεν έχεις τα φώτα πάνω σου, κανένας δεν μπορεί να είναι η αυλή σου. Δεν μπορείς να τα έχεις. Άρα, αν κάποιος άλλος πάρει την κάμερα και τη στρέψει προς τον ίδιο και όχι προς εσένα, καλή ώρα, τι γίνεται, ξαφνικά δεν είσαι, δεν αφορά εσένα η όλη κατάσταση. Και εγώ αυτό που σκέφτομαι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το εκφράσω όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι αρχικά να πάμε όλοι σε ψυχολόγο. Γιατί όμως, καλά για πολλούς λόγους, αλλά γιατί. Γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στον Χ, το εκάστοτε αφεντικό που συμβαίνει τέλος πάντων σε αυτή την παράσταση στο τέλος που παθαίνει τη φρίκη του επειδή μίλησαν,
είναι για μένα πάρα πολύ σύνθετο και ταυτόχρονα πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, είναι ένα συνοθήλευμα με όλα αυτά που ακούγονται στο έργο ότι θα τα πούν σωστά, ή θα με εκθέσουν και θα εκθέσουν και τον οργανισμό και θα εκθέσουν και. Ή εγώ τις έφτιαξα, εγώ σας έφτιαξα, εγώ σας διορθώνω τις αναφορές, ας πούμε, που λέει νωρίτερα στο έργο, γιατί είστε άχρηστες. Οπότε, από τη μία, ο ίδιος δεν θα ήθελε να είναι σε αυτή τη θέση. Δεν πιστεύω ότι θα ήθελε να βγει και να μιλήσει. Αλλά δεν θέλει και αυτοί που θεωρεί ο ίδιος κατώτεροι να βγουν και να μιλήσουν. Και μπορεί, δηλαδή, μετά πάμε σε ερμηνείες. Μπορεί να έχει πράγματα, δηλαδή, αυτές οι κοπέλες βγήκαν και μίλησαν και είπαν την αλήθεια για αυτό που συνέβη. Ας πούμε, με σεμνότητα και σεβασμό. Αυτός μπορεί να έχει στο νου του ότι τώρα θα σηκώσουν μπαϊράκι. Ή διάφορα άλλα. Εύχομαι λοιπόν να σηκώσετε μπαϊράκι και καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.